Γιατί, γιατί δεν θέλω να αφήσω τον παπά Χρήστο μου να περιμένει. Είναι Παρασκευή. Έχουμε την πιο γλυκιά καλημέρα. Πού τον, δώστε μου τον. Καλημέρα. Καλημέρα, Κύπρος. Καλημέρα, Ελπιδάκη. Καλημέρα σε όλους. Καλώς τον και καλημέρα. Πώς είσαι, παπά Χρήστο μου? Είμαι καλά. Μέσα στα προβλήματα που μπορεί να παλεύει με τον κόσμο ένας ιερέας, με την εξομολόγηση, πολλή εξομολόγηση, πολλά βάσανα, πολλή πόνη, πολλές ανηφόρες. Εντάξει. Αλλά δόξα τω Θεώ, η καρδούλα είναι γερή, είναι καλά και η αγάπη των ανθρώπων είναι μεγάλη που μου δίνει πραγματικά δύναμη. Δεν μπορείς να το φανταστείς, Ελπιδάκη μου, πόση δύναμη παίρνω από καθένα που έρχεται. Και έρχονται πολλοί, πολλοί έρχονται. Και εσείς βεβαίως δίνετε δύναμη στον κόσμο που έρχεται να σας δει, στον κόσμο που σας παίρνει τηλέφωνο. Μια εβδομάδα πριν έκανα μία εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα. Ήταν ομιλία εκεί, με κάλεσε ο Δήμος και η τοπική εκκλησία και έγινε χαμός. 1000 τόσα άτομα, από τα οποία αν είχε 1500 άτομα μέσα η εκκλησία, παντού γεμάτα, διάδρομοι, γυναικονίτες έξω, αυλή, τα 1000 και θα ήταν παιδιά κάτω από 30 χρονών. Πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό. Πολύ αισιόδοξο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα γίνει χαμός και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο θα γίνει χαμός. Εννοείται, εννοείται και σας περιμένουμε. Αμέσως μετά το Πάσχα. Ήρθε. Έρχεται το Πάσχα, έρχεται και η Κύπρος και θα δούμε. Και μου φαίνεται ότι θα είναι δύο οι ομιλίες στην Κύπρο, έτσι το προβλέπω. Άντε, Και οι ομιλίες θα είναι δύο, τα τραπεζώματα θα είναι πολλά. Θα είναι πολλά, αφού θέλω να βγάλω το πρόγραμμα, να δω ποιος θα σας έχει καθημερινά, γιατί όλοι σας θέλουν, όλοι θέλουν να σας φιλοξενήσουν, να σας δουν. Πρέπει και εγώ να ξέρω τι γίνεται. Και ένας γάμος από ένα σόι που ξεκινάει το σόι με αυτό το γάμο, αλλά μέσα στο 2022 θα έχει και άλλον γάμο. Λέτε. Ναι. Ελάτε εσείς αυτό το γάμο. Και θα δούμε και για τον επόμενο. Όταν έρχομαι, όταν πάω σε ένα γάμο, χορεύω πολύ, δεν κάθομαι ήσυχος. Θα χορέψουμε μαζί, καλέ. Θα χορέψουμε μαζί. Χαρές έχουμε. Θα παντρέψω τον αδελφό μου. Χαρές έχουμε. Θα χορέψουμε, εννοείται. Πόση χαρά. Πόση χαρά. Μπράβο, καρδούλα μου, έτσι. Όλα να γίνονται όμορφα. Οι γάμοι γι' αυτό υπάρχουν, για να χαίρεται ο άνθρωπος και να φτιάχνει μια, να φτιάχνει μετά κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Να ενώνονται δύο άνθρωποι σε ένα και από εκεί να αρχίζει η ζωή τους η κοινή και να έρχονται και τα κουτσούβελα και θα γίνεις μια θεία Ναι, με το καλό. Μακάρι. Τι θα γίνει. Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, παπά Χρήστο μου, αύριο, Σάββατο του Λαζάρου, Δευτέρα βεβαίως η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει. Και θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη κάθε πρωί. Έτσι ακριβώς. Ένα δεκάλεπτο θα λέμε καλημέρα. Ναι, το κανονίσαμε, μου αρέσει, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, μωρέ, σε ευχαριστώ πολύ που το κανονίζεις έτσι. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε και πόσο μάλλον σε αυτή την Άγια Εβδομάδα να μας μιλάτε και εσείς λοιπόν, με αυτή την αγάπη. Αύριο, δες τώρα πώς είναι τα πράγματα. Αύριο ο Χριστός μας δίνει ένα παράδειγμα ελπίδας, ένα παράδειγμα χαράς, ένα παράδειγμα που να διώχνει ό,τι φόβο μπορεί να έχει ο άνθρωπος, διότι καταφέρνει ο Χριστός. Τέσσερις μέρες μετά που είχε πεθάνει ο Λάζαρος, ο φίλος του λέει ο Λάζαρος, τέθνηκε και πήγε ο Χριστός και τον διέταξε να βγει από τον τάφο, ενώ θα έπρεπε να μυρίζει. Τώρα λέει τέσσερις μέρες είναι εκεί μέσα, του λένε. Όζη Κύριε, όζη, μυρίζει πλέον, έχει αρχίσει να διαλύεται. Και όμως ο Χριστός του λέει δύο λέξεις.
Δε βρω έξω. Δε βρω, Λάζαρε, δε βρω έξω. Και ανασταίνεται. Και επειδή δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όλες αυτές τις μέρες που είχα και κάποιους θανάτους πολύ δικών μου ανθρώπων και πόνεσα, σκέφτηκα αυτό το γεγονός του Λάζαρου να πούμε σήμερα για να μας γεμίσει χαρά και ελπίδα Αναστάσεως. Διότι τι φοβάται ο άνθρωπος περισσότερο απ' όλα? Την αρρώστια και μέσα από την αρρώστια το θάνατο. Αυτά φοβάται. Όταν ο άνθρωπος όμως κοιτάει την ελπίδα της Αναστάσεως, όταν κοιτάει την Ανάσταση και του Χριστού την Ανάσταση, αλλά και αυτές τις Αναστάσεις που ο ίδιος έκανε, το γιο της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου και τον Λάζαρο κυρίως, βλέπει ότι ο θάνατος δεν καταστρέφει και τελειώνει τα πάντα. Ναι. Αλλά ανοίγει μία πόρτα και από εκεί υπάρχει μια άλλη ζωή. Ποια ζωή? Εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Εκεί δεν υπάρχει, λέει, ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε αναστεναγμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος. Ζωή ατελεύτητος, δηλαδή μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, που δεν έχει το μαρτύριο του θανάτου, που δεν έχει το φόβο του θανάτου. Διότι εκεί ο άνθρωπος ζει αιώνια μαζί με τον Πατέρα του, τον Χριστό. Στο σπίτι του Χριστού ζει ο άνθρωπος όταν φύγει από αυτήν τη ζωή. Αγκαλιά με την Παναγία, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, με τους Προφήτες, με τους Αποστόλους, με όλα του τα αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν πριν, τα περιμένει εκεί. Και μου έλεγε μια υπέροχη μάνα που χτες έχασε το παιδί της 28 χρονών, μου λέει, παπά μου, νιώθω ότι έγινε άγγελος και έριξε ένα μικρό χαμόγελο στο πρόσωπό της και λέω, τι ωραία φράση, να νιώθεις ότι μέσα από τον πόνο του παιδιού υπάρχει η αγγελική ζωή, υπάρχει η μετά τον θάνατο ζωή. Μια πόρτα ανοίγουμε, αλλά την κλείνουμε πίσω και εμείς δεν τη βλέπουμε αυτήν τη ζωή. Και όταν πήγε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι τον τρίτο ουρανό και το ρώτησαν, τι είδες? Είδα, λέει, α, ουκ εξών ανθρώπων λαλήσε, αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα μιλήσει άνθρωπος, δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν ρήματα. Είναι, λέει, άρρητα ρήματα, δηλαδή είναι αυτά τα ρήματα που δεν υπάρχουν οι λέξεις. Για να σας πω τι είδα εκεί. Και αυτή η ζωή είναι τόσο υπέροχη που μπορεί και μας στέλνει από εκεί. Ευλογία, 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 χαρά, 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 χαρά. Και προσέξτε, όσοι ζουν τους ανθρώπους τους, τι θέλει αυτές τις στιγμές? Να μην έχουμε γιατί, να μην έχουμε απορίες, να μην βασανιζόμαστε γιατί έφυγε, πώς έφυγε, γιατί έφυγε έτσι, γιατί έκανε αυτό, γιατί έκανε εκείνο. Το γιατί που πάντα βασανίζει. Το γιατί, κανένας δεν ήθελε να φύγει, καρδούλα μου, κανένας δεν ήθελε. Κάτι λαθάκι κάνουμε και φεύγουμε, κάτι δεν προσέξαμε και φεύγουμε, κάτι ο εαυτός μας αρρώστησε και φεύγουμε, ή το μυαλό μας ή η ψυχή μας. Αυτές τις ώρες τον άνθρωπό μας να τον κρατάμε, λέω μία φράση, μην με παραξηγήσετε, με όμορφο και γλυκό πόνο, με όμορφο και γλυκό πόνο. Να σου γίνεται πω αυτό. Γίνεται αυτό. Γίνεται, καρδούλα μου. Γίνεται, χαρά μου. Γίνεται, ψυχή μου. Το έχω ζήσει. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν καθηγητής, σκοτώνεται ένα κορίτσι, μαθήτριά μας, 16 χρονών, Δευτέρα Λυκείου. Και πώς ήρθε η ηρωνία, τελευταία ώρα 7η της Παρασκευής, να την έχω στην τάξη μου. Καθυστερεί. Έρχεται αργά. Και εγώ της έβαλα λίγο τις φωνές, της έκανα τον άγριο. Δεν ήμουν άγριος ποτέ, αλλά έκανα καμιά φορά τον άγριο στους μαθητές μου. Και μου λέει, καθυστέρησα λίγο γιατί ήθελα να δω κάτι. Λέω, τι, πότε θα φύγει ο διευθυντής και η υποδιευθύντρια? Λέω, φύγανε. Λέει, ναι. Και θέλω να ζητήσω μια χάρη. Θα μ' αφήσεις να τραγουδήσω κάτι στα παιδιά?
και να το χορέψω. Βρε, λέω, θα μας κυνηγήσουν, είναι σχολείο εδώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άρχισαν όλα να με παρακαλάνε. Χορεύει κάτι και το γράφουν όλα τα παιδιά. Δες προφητεία. Το Σάββατο το βράδυ γυρίζοντας από την Θεσσαλονίκη στο σπίτι της, παίρνει τηλέφωνο τον μπαμπά της, έλα να με πάρεις. Θα πήγαινε 200 μέτρα από το σπίτι. Ήταν μια ανηφορίτσα έτσι σε μοναχική κατοικία και ίσως φοβόταν τέτοια ώρα. Και όπως καθόταν ο πατέρας της απέναντι σε ένα φαρδί μεγάλο δρόμο που πάει στην Περαία που έχουμε εκεί εμείς, βλέπει κάτι, ένα αυτοκίνητο να σέρνει ένα τσουβάλι. Και λέει, τι τσουβάλι είναι αυτό που σέρνουνε. Πού να ξέρω ο καημένος ότι ήταν η κόρη του. Την κάνει κομμάτια το αυτοκίνητο, γιατί το παιδί είχε τα ακουστικά, γιατί το παιδί στο δρόμο χόρευε, γιατί δεν άκουσε, γιατί δεν είδε, γιατί δεν την είδε και ο οδηγός. Γίνεται κομμάτια. Άκου όμως, άκου ελπιδάκι μου. Συγκλονιστικό. Ψυχίζει η μάνα να ορμάει πάνω μου, πάτερ μου, πες μου, πες μου, πες μου, πες μου. Τι της είπα εκείνη τη στιγμή. Κράτα την εδώ, καρδούλα μου. Πάρ' την αγκαλιά, αλλά μη λες τίποτα. Ούτε γιατί, ούτε γιατί, ούτε γιατί, ούτε γιατί. Τίποτα, καρδούλα μου. Το άκουσε. Πήγαινα κάθε μέρα στο σπίτι τους. Κάθε μέρα της έλεγα τα ίδια πράγματα. Φτάνουμε στα 40 και τι μου λένε οι αδερφές της μαμάς του κοριτσού. Παπά μου, σε ευχαριστούμε. Έσωσες τουλάχιστον τη μάνα, γιατί έχει κι άλλα παιδιά να μεγαλώσει. Από τότε το κρατάει τόσο όμορφα στην καρδιά της. Κάθε φορά που πάω στο σπίτι και πάω συχνά πάλι γιατί είναι ο δρόμος μου, κοιτάμε τον ουρανό και λέμε «Μας βλέπει η Πασχαλίτσα, μας βλέπει η καρδούλα μας». Την ίδια όμως εποχή, καρδιά μου, πεθαίνει ένας πατέρας. Νέος σχετικά, με παιδιά που τα είχα μαθητές. Προσπάθησα να τους πω τα ίδια. Δεν με άκουσαν. Δεν με άκουσαν. Δεν με άκουσαν, δεν μπόρεσαν να μ' ακούσουν ή εγώ δεν μπόρεσα να τους τα πω. Από το σπίτι εκείνο δεν έφυγε ποτέ το θανατικό. Μέχρι τώρα κλειστά τα παράθυρα και σπέρασαν 10 χρόνια. Άφησαν τα παιδιά τις σπουδές τους και κάθε φορά που τους βλέπω ταλαιπωρημένους, λέω τι κάνετε, τι να κάνουμε. 10 χρόνια μετά, ο θάνατος δεν έφυγε. Λίγες μέρες μετά, ο θάνατος και ο πόνος έγινε όμορφος και η ζωή συνεχίζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω αυτό να τα ακούσουν όλοι αυτόν τον καιρό, που ο θάνατος περνάει πιο εύκολα από τις πόρτες μας. Ή να μην λυπήστε καθώς και η λυπή, ή μη έχοντες την ελπίδα της Αναστάσεως. Όποιος έχει την ελπίδα της Αναστάσεως στην καρδιά του, δεν λυπάται το ίδιο απελπισμένα όπως ένας που δεν ελπίζει τίποτα. Συγχωρέστε με μωρέ σήμερα που λίγο σας μαύρισα την καρδούλα, αλλά η Ανάσταση που θα έρθει για να γεμίσει η καρδιά μας, να γεμίσει η ψυχή μας, να γεμίσουν τα μέσα μας ομορφιές, 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 ομορφιές και να πορευτούμε τη ζωή χωρίς φόβο. Διότι λέει, η αγάπη έξω βγάζει το φόβο. Όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη μέσα του, αγάπη για τον δίπλα του, αγάπη για τον παραδίπλα του, αγάπη για το Θεό, τότε ο φόβος φεύγει, καρδούλα. Φεύγει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, παπά Χρήστο μου. Τι να πω εγώ μετά από όλα αυτά, τι να πω. Αγάπη. Αγάπη και ελπίδα. Έτσι. Και όταν η ελπίδα είναι ελπίδα, τότε η ελπίδα μας γεμίζει ελπίδα. Θέλω να πω επίσης να ενημερώσω τους τηλεθεατές, αφού μιλάμε για το Σάββατο του Λαζάρου, αύριο, ότι και το ΡΙΚ θα προβάλλει ζωντανά αύριο την λειτουργία από τον Άγιο Λάζαρο στη Λάρνακα, που είναι μια μεγάλη εκκλησία, παπά Χρήστο μου, στη Λάρνακα. Όταν θέλω να πάω να προσκυνήσω εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάμε, να πάμε.
Και η λειτουργία θα ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί και θα έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες. Επομένως θα προβάλλεται ζωντανά από το ΡΙΚ. Θα προλάβω να τη δω όταν τελειώσω και εγώ, θα προλάβω να τη δω. Ναι, ενημερώνω και τους φίλους τηλεθεατές. Παπαχρήστο μου, σε ευχαριστώ. Σας αγαπώ πολύ. Πολύ όμως. Και εμείς, και εμείς σε αγαπάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα, όπως έχετε αναφέρει και εσείς. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το χαίρομαι, το χαίρομαι, το χαίρομαι. Σας θέλουμε καθημερινά μαζί μας. Την Αγία Εβδομάδα θα την πάμε μαζί. Ωραία. Να είστε καλά, την αγάπη μας, την αγάπη μας όλη την οικογένεια. Φιλούθηκια, φιλούθηκια. Φιλούθηκια, φιλούθηκια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Παπαχρήστο μου. Πάμε να γνωρίσουμε τη φράση της ημέρας, παρακαλώ, και πιστεύουμε.